με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα, η ιερά μονή Βαλανιδιάς άνοιξε και πάλι τις πύλες της, πελήρως αποκατεστημένη. Με τα πάντων ημάς και μετά το πνεύματο σου άρα σκόμεν τας καρδίας. Πλήθος πιστών βρέθηκε στο μοναστήρι, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας και το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1986, όταν τμήμα του είχε καταρρεύσει προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων, δύο καλογραιών και μιας λαϊκής. Σε κλίμα συγκίνησης και τα λόγια του ποιμενάρχη της Μεσσηνίας, Χρυσοστόμου, ο οποίος μίλησε για τις προσπάθειες που κατευλήθησαν προκειμένου να αποκατασταθεί η Ιερά Μονή. Είναι μια ημέρα ιστορική για τη Μονή της Βελανιδιάς εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Καταλυτικός ο ρόλος του Μεσσήνιου, πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, όταν επί των ημερών του και παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας, εξασφαλίστηκαν κονδύλια προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Όταν πριν 11 χρόνια ήρθα εδώ για πρώτη φορά στο μοναστήρι, την ημέρα της Μεγάλης Τρίτης, είδα ότι το μοναστήρι βρισκόταν σε μια ημιτελή κατάσταση μετά τους σεισμούς του 1986, όπου είχε τελείως καταστραφεί. Και παρακάλεσα την Παναγία να μας δώσει μια λύση, ώστε το μοναστήρι αυτό να ξαναγίνει έτσι όπως αρμόζει στην ιστορία του, σε αυτόν τον τόπο. Και το 2012, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Μεσσήνιος, φίλος και αδελφός, ο Αντώνης ο Σαμαράς, ενέταξε την ανοικοδόμηση και την αποπεράτωση του μοναστηριού αυτού σε πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Μια μελέτη η οποία ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο και που για τα χρόνια εκείνα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, όταν υπήρχε όλη εκείνη η παρουσία και ο έλεγχος της Τρόικας, το να εξευρεθούν χρήματα για να αποπερατωθεί ένα μοναστήρι ήταν ίσως ή ακουγόταν ίσως πολυτέλεια. Όμως ο άνθρωπος αυτός, επειδή αγαπά τον τόπο του, επειδή πιστεύει στην Εκκλησία, επειδή θεωρεί ότι τα μνημεία πολιτισμού δεν είναι απλά μνημεία που έχουν να κάνουν με το παρελθόν, αλλά νοηματοδοτούν και το παρόν και το μέλλον, έκανε τις οποιασδήποτε ενέργειες έπρεπε, ώστε και αυτό το μοναστήρι, αλλά και το μοναστήρι της Βουλκάνου, ύψους πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για την αποπεράτωσή τους, να μπορέσουν να ενταχθούν σε προγράμματα ευρωπαϊκά, επιβλεπόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού, και να δίδεται σήμερα το μοναστήρι αυτό, όπως και τον Αύγουστο θα κάνουμε την αντίστοιχη τελετή για το μοναστήρι της Βουλκάνου, πλέον ως μνημείο, ιστορικό και διαχρονικό, συνδεδεμένο απόλυτα με τη ζωή της πόλεως της Καλαμάτας αλλά και της Μεσσηνίας.